Ήταν υπέροχος ο Γιώργος. Υπέροχος. Ήταν lifting στην επιτροπή. Ήταν. Άρα τελικά η επιτροπή ήταν το θέμα του σοου, όχι παρουσιάστρια. Παιδιά, μάλλον. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλό. Εκεί έπρεπε να ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ωραίο ο Γιώργος. Ήταν πολύ καλό και πολύ δίκαιο, θεωρώ ότι. Δεν ξέρω πολύ για δίκαιο ή όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώ. Αν ήταν ωραίο, γιατί έλεγε ακριβώ αυτό που ήθελε να αυτό. Πει. Και έλεγε και το σχόλιο πάνω σε αυτό. Δεν έφυγε δηλαδή από τη γραμμή του. Ναι. Πιστεύω ότι με το που πήγε εκεί ο Γιώργος Λιάγκας, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, έδειξε την αδυναμία της κριτικής επιτροπής. Δηλαδή πλέον τα τέσσερα αυτά άτομα, που είναι πάρα πολύ αξιόλογοι ο καθένας στον τομέα του, πολύ. Αλλά πλέον στο dancing έχουν γίνει πολύ προβλέψιμοι. Μπράβο. Ξέρουμε τι θα πει ο κύριος Κοστέλας πριν το πει. Ξέρουμε τι θα πει ο κύριος Λάτσης, που κι αυτός παλιά έλεγε κάτι ωραία πιπεράτα. Τώρα δεν τα λέει ούτε αυτά. Τώρα κάνει μόνο με τη Δούκισσα Νάζια. Και τώρα προσπαθεί να κάνει με τη Δούκισσα Νάζια. Κάτι το οποίο το έκανε με πολύ επιτυχία με τη Ζέτα. Και γιατί το κάνει με τη Δούκισσα. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Και στην παγίδα και Δούκισσα δεν κάνει το ίδιο κοπέλα. Και επίσης, θυμίστε μου λίγο, με το Φωκά 5 δεν ήταν. Ναι, 5. Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν φέρανε ένα πέμπτο να τον έχουν εκεί πέρα να ανανεωθεί. Γιατί χθες, ας πούμε, το βράδυ, εγώ νευρίαζα που η βαθμολογία του Λιάγκα δεν μετρούσε, ξενέρωνα. Ναι, δηλαδή ήθελε, την έβλεπα. Τα φέρνουν κάθε εβδομάδα ένα guest. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Όχι, ήταν τυπική. Τότε γιατί. Ήταν συμβολική. Δηλαδή φέρανε τον πέμπτο κριτή απλά επειδή ξέρουν ότι ο Λιάγκας θα του κάνει λίγο τζέρτζελο. Συγγνώμη, και πηγαίνανε στο green room και περιμέναμε. Και έλεγε Λιάγκας 3. Και μετά λέγανε και τώρα α δούμε την αληθινή βαθμολογία. Πόσο ευχαριστώ. Ναι, όχι, όντω. Να σας πω τι πιστεύω εγώ για αυτό που είπες. Συμφωνώ πολύ τα αυτά που είπες. Είχες πολύ δίκιο, ευχαριστώ, αλλά... Είδες να έγινε σαν να σε πιστεύω. Ναι. Πιστεύω το εξής, ότι επειδή η κριτική επιτροπή είναι και στις πρόβες και πηγαίνουν και τους βλέπουν συχνά και είναι και χρόνια το κάνουν αυτό, κάπως είναι λίγο πολύ καλή εντός εισαγωγικών. Ενώ όχι, καλή. Βάλανε στην κλέλια 7. Κάτσε, εντάξει, οκ. Okay. Ενώ στη βαθμολογία μπορεί να είναι πιο φιδωλή, επειδή είναι πρώτα επεισόδια. Πάντα έτσι. Ναι, αλλά θα αντιμετωπίσουμε όμως και λίγο σαν πραγματικότητα. Φοβούνται μία αν βγει από τώρα το 7. Αυτό, θα βάλουν... αυτό κάνει πάντα. Δεν πειράζει, την άλλη φορά μπορεί να μην είναι καλή κοπέλα και να πάρει 4. Αλλά ο Λιάγκας, παιδιά, τα είπε λίγο έξω από τα δόντια. Δηλαδή αυτό τα είπε λίγο πιο. Ήταν πολύ ωραία επιτροπή. Εγώ το σκεφτόμουν να το παρουσιάσει το Voice. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να μπει επιτροπή ο Γιώργος.